Και η Θεσσαλονίκη μετά από προεδρικό διάταγμα του 2016 επιτέλους τιμά την απελευθέρωσή της στις 30 Οκτωβρίου από τα ναζιστικά στρατεύματα καταρχής χάρη στην σωτήρια επέμβαση των δυνάμεων του Ελλάς. Το λέω σωτήρια γιατί τα κτίνη, τα ναζιστικά, όπως ξέρετε, είχαν υπονομεύσει τα πάντα. Είχαν υπονομεύσει τα πάντα, ναι. Κύριε Μηταφίδη, είναι λίγο μια παράδοξη μέρα σήμερα. Δηλαδή, έχουμε τον εκπρόσωπο της Γερμανίας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ανώτατο πολιτιακά άρχοντα, σε μια περίοδο που ξέρετε ότι έχει ξαναμπεί σε πρώτη γραμμή και από τους πολιτικούς άντρες η υπόθεση, αλλά κυρίως οδεύει προς την Ολομέλεια της Βουλής το περίφημο πόρισμα της δικής σας διακομματικής επιτροπής. Πώς νιώθετε, αλήθεια? Κάτι. Είναι μια μάχη, όπως ξέρετε, ιστορικών διαστάσεων. Εμείς συζητούμε την απόδοση ιστορικής δικαιοσύνης, την οποία είχαν υπογράψει και οι πρόγονοι, πώς να το πω, οι προκάτοχοι των σημερινών κυβερνώντων τη Γερμανία. Και ακούγεται ως τραγική ηρωνία ότι θα τον ανακηρύξουν ως επίτιμο διδάκτορα. Ελπίζω να τον ρωτήσουν πώς σχολιάζει την χθεσινή ανακοίνωση, για την οποία έχω εκδώσει και ειδικά ανακοίνωση, της γερμανικής κυβέρνησης, ότι το θέμα των γερμανικών οφειλών θεωρείται λήξαν και από άποψη νομική και από άποψη πολιτική. Δηλαδή, για τη Γερμανία δεν ισχύουν ούτε οι υπογραφές της, δεν ισχύει η Συμφωνία του Λονδίνου του 1953, δεν ισχύουν τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα οποία τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται. Και έχουν επομένως κάθε δικαίωμα και οι χώρες και τα θύματα να προσφύγουν στα δικαιοδοτικά όργανα που προβλέπονται στις συμφωνίες αυτές. Περιμένετε, κύριε Μηταφίδη, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος όπου βρεθεί σε όλη την Ελλάδα το τονίζει ότι νομικά δεν υπάρχει καμία απαραίτηση χώρας, αλλά και από τον Πρωθυπουργό με κάποιο τρόπο να το θέσουν στον... Πιστεύω ότι θα το θέσουν για μία ακόμη φορά. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ξέρετε, είχε αρθρογραφήσει τελευταία για το ζήτημα την νομική πλευρά του συστήματος και δεν πάβει να επαναλαμβάνει ότι οι διεκδικήσεις μας είναι νομικά ενεργές και δικαστικά επιδιώξιμες. Αλλά αυτή είναι η, ας το πούμε, η δικαιοπολιτική πλευρά. Το θέμα είναι η διεθνοποίηση αυτού του ζητήματος, γιατί μιλάμε για την βαριά κληρονομιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα έρχονται στην επικαιρότητα σήμερα, γιατί εγκλήματα που έχουν μείνει ατιμότατα και δεν έχουν αποκατασταθεί τα θύματα, επαναλαμβάνονται. Δες την εικόνα που εμφανίζει η Ευρώπη των δικαιωμάτων. Ακροδεξιές κυβερνήσεις, ναζιστικά κινήματα, ξενοφοβικές κινητοποιήσεις, δολοφονίες ξεριζωμένων. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν σχέση ακριβώς με το ότι δεν εκαθαρίστηκε αυτό το παρελθόν, γιατί όπως ξέρετε μεσολάβησε ο ψυχρός πόλεμος και βέβαια στη δικιά μας τη χώρα Ο εμφύλιος πόλεμος. Κύριε Μηταφίδη, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, υπό το βάρος και μιας δήλωσης πρόκληση προεκλογικά του Βαβαρού Υπουργού, ήρθε τώρα η κυβέρνηση και το Σπίγκελ να μας λέει ότι το θέμα έχει λήξει. Ο Βαβαρός μας είπε ότι τι κρίμα που κάτσαν λίγο, έπρεπε να κάτσουν μονίμως. Υπό το βάρος όλου αυτού του κλίματος, 2 με 4 Νοέμβρη έχουμε Ελληνογερμανική Συνέλευση Χερσόνησο. Και σήμερα ήρθε στην επιφάνεια, χθες ήρθε στην επιφάνεια μια επιστολή της Δημοτικής Αρχής προς ξενοδόχους Χερσονήσου να παρέχουν εθελοντικά, παρακαλώ πολύ. Είδα την καταγγελία του Αριστομένη του Σιγκελάκη, μέρος του Εθνικού Συμβουλίου. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Εξάλλου, να σας θυμίσω ότι πρόσφατα στη Μαρτυρική Βιάννου είχαμε το συνέδριο για το ζήτημα αυτό και υπήρξε και το σχετικό ψήφισμα που ζητούσε από τους τοπικούς άρχοντες εκεί να ματαιώσουν την... ακυρώσουν αυτή την περιβόητη ελληνογερμανική συνέλευση, η οποία μαζί με άλλους θεσμούς στους οποίους προωθούν η Γερμανία από τη δική της πλευρά, στο όχι πίσω μέρος του κεφαλιού τους, η σκοπιμότητα είναι να αποδυναμώσουν ακριβώς το αίτημα της καταβολής των οφειλών τους. Επειδή είστε πρόεδρος Διακομματικής Επιτροπής που το πόρισμά της εισαγάγεται στην Ολομέλεια και έχουμε ακούσει τον πρόεδρο της Βουλής να λέει ότι το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι
συζήτηση στην Ολομέλεια. Ποιος είναι ο βασικός άξονας, τα βασικά συμπεράσματα, επαναλαμβάνω, διακομματικής επιτροπής της Βουλής? Κοιτάξτε κάτι, καταρχήν εμείς στηριχθήκαμε όχι σε εικασίες, ούτε σε αξιόλογες κατά τα άλλα ιδιωτικές μελέτες που έχουν υπάρξει γύρω από τα ζητήματα αυτά, αλλά σε επίσημα κρατικά έγγραφα που αφορούν το πτωχικό δάνειο, σε εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με μια ογκοδέστατη μελέτη και όλα τα σχετικά ντοκουμέντα. Και θα σας πω ότι πρόσφατα, τον περασμένο χρόνο, κυκλοφόρησε στη Γερμανία ως ογκώδης νόμος από δύο γνωστούς Γερμανούς ιστορικούς και ερευνητές, τον Heinz Roth και τον Ρίμπνερ, με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Οφειλές επανορθώσεων», το οποίο έχει άγνωστα και απόρριτα μέχρι πρόσφατα, άγνωστα ντοκουμέντα από τα αρχεία του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία έρχονται να προστεθούν σε όλο το υλικό αυτό που έχουμε, την τεκμηρίωση και το αποδεικτικό υλικό που θεμελιώνει τις διεκδικήσεις μας. Έχουμε δηλαδή προσπάθειες και από γερμανικής πλευράς, θα έλεγα. Έχουμε την ομάδα των δικηγόρων με το χαρακτηριστικό τίτλο «Δίστομο», που λειτουργεί στο Αμβούργο και όχι μόνο. Και είχαμε πρόσφατα και στο συνέδριο της Βιάννου, όπως ξέρετε, και αντιπροσωπείες. Ναι. Εμείς προτείνουμε, δεν παραμένουμε σε μία επιβεβαίωση απλώς, αλλά προτείνουμε και ένα οδικό χάρτη διεκδίκησης και σε νομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι, γιατί πρόκειται για μια κληρονομιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πρέπει αυτό το ζήτημα να διεθνοποιηθεί και πρέπει να πάρουν θέση απέναντι στο ζήτημα αυτό όσοι υπέγραψαν την Συμφωνία 2-4 για την ενοποίηση της Γερμανίας, δηλαδή οι δυνάμεις οι συμμαχικές, οι οποίες μάλιστα με τη διάσκεψη των Βαρουσίων είχαν καθορίσει και το ύψος των γερμανικών οφειλών προς τη χώρα μας. Πράγματα τα οποία τα ξεχνούν βέβαια σήμερα οι Γερμανοί, θεωρώντας ότι η συμφωνία αυτή, σαν ένα σφουγγάρι, τα έχει σβήσει όλα τα εγκλήματα που διέπραξαν οι προγονείς τους. Δεν έχουμε βέβαια κανένα ρεβανσισμό, ούτε ζητάμε να φορτώσουμε αυτά τα εγκλήματα στη νεότερη γενιά των Γερμανών, αλλά το γερμανικό κράτος έχει μια συνέχεια, όπως ξέρετε. Κύριε Μηταφίδη, με ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμος και ξέρω ότι ό,τι λέτε το λέτε υπεύθυνα. Υπέπεσε στην αντίληψη της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο σημείωμα με το οποίο οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να έχει παραιτηθεί των αξιώσεων? Ακούστε κάτι, η μόνη εντός εισαγωγικών ελληνική κυβέρνηση, οι πραξικοπηματίες της Χούντας, το 1967 καταψήφισαν δύο φορές στον ΟΗΕ ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο δεν παραγράφονται τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι άλλο όμως. Αυτό είναι άλλο, ναι, όμως. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Σύμφωνα με απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση του κόμματος της αριστεράς, του Die Linke, η οποία περιλάμβανε, αν θυμάμαι, 26 ερωτήματα σχετικά, η Επιστημονική Επιτροπή της Γερμανικής Βουλής απάντησε ότι δεν υπάρχει επίσημη παραίτηση ελληνικής κυβέρνησης από τις αξιώσεις της χώρας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Νομίζω ότι με το βάρος της θέσης που εκπροσωπείται θεσμικά έχει αξία να ακουστεί αυτό. Ισχύει η πληροφορία, ο υπολογισμός ότι μαζί με τους τόκους το ποσό που διεκδικείται από τη Βουλή των Ελλήνων θα διεκδικηθεί αν έρχεται στα 300 δισεκατομμύρια χοντρικά? Τα ξεπερνάει τα 300 δισεκατομμύρια και εδώ δεν βάζουμε τις αποζημίωσεις των θυμάτων. Α, πρέπει μαζί με τις τόκους να έχουν φτάσει περίπου στα 350 εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια ευρώ. Το οποίο συμπεριλαμβάνει τα πάντα, τις καταστροφές υποδομών της χώρας, κλοπή των αρχαιολογικών. Αλλά σας είπα τις αποζημίωσεις των θυμάτων, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και θέλω να σας πω γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ναι, ναι. Καθώς μιλάμε, να έχετε υπόψη σας, επειδή είναι και το τμήμα το οποίο επιμελήθηκα από το πόρισμα και είναι μια συλλογική δουλειά. Αναφερόμαστε για πρώτη φορά και αναδεικνύουμε το ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας. Α, γιατί έχουμε στο Καστέλι, στο Τιμπάκι καταναγκαστικές εργασίες. Αναφέρομαι σε όλα αυτά. Έχω αξιοποιήσει και στοιχεία που έχω πάρει από έγκριτους ιστορικούς που έχουν γράψει για τα ζητήματα αυτά. Όπως επίσης, βέβαια, το βαρύ αυτό
αποτύπωμα της απώλειας, εξόντωσης του 12% παρακαλώ του άρευρος πληθυσμού των εβραϊκής καταγωγής Θεσσαλονικιών, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα καταναγκαστικά έργα πριν αρχίσουν οι εκτοπίσεις στα στρατόπεδα θανάτου. Έχει τεράστια σημασία αυτό. Είχαμε χάσει λοιπόν η Θεσσαλονίκη το 12% του ενεργού πληθυσμού, του άρενος ενεργού πληθυσμού, πριν αρχίσουν οι εκτοπίσεις στα στρατόπεδα θανάτου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Συγκλονιστικό είναι. Επίσης και το γεγονός ότι το καθεστώς της καταναγκαστικής εργασίας εφαρμοζόταν με τον πλέον βάρβαρο τρόπο και στην Ανατολική Μακεδονία από την Τσαρική Βουλγαρία. Μάλιστα. Κύριε Μηταφίδη, πριν σας αποχαιρετήσω, αυτό είναι η δουλειά που έχει αναλάβει και έφερε σε πέρας διαχρονικά η Διακομματική Επιτροπή, πάει στην Ολομέλεια. Ρωτούν εδώ ακροατές, πολιτικά η χώρα μας δεν θα πρέπει με κάποιο τρόπο, με μια ρηματική διακοίνωση να πει στην... Αυτό περιλαμβάνει τις προτάσεις της Επιτροπής. Εξάλλου είναι και ο, πώς να το πω, σύμφωνα με τα διεθνή θέσμια, ο υποχρεωτικός δρόμος. Δηλαδή θα κληθεί η αντίπαλη πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Κύριε Μηταφίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτές. Προτείνουμε και μία άλλη σειρά μέτρων και θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή αυτή είχε ένα πολύ προσδιορισμένο χαρακτήρα. Να καταλήξει για πρώτη φορά στα χρονικά του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε έναν μπούσουλα, να το πω έτσι, διεκδίκησης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει βέβαια να συγκροτηθεί μία Επιτροπή με κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά μέλη, στην οποία θα καλέσουμε βέβαια να προστρέξουν επιστήμονες, ειδικοί, ιστορικοί, νομικοί, ώστε το ζήτημα να διεθνοποιηθεί. Θα καλέσουμε επίσης τους πρέσβεις των τότε συμμαχικών δυνάμεων να τοποθετούν απέναντι στις διεκδικήσεις μας, γιατί φέρνουν την υπογραφή τους.